Βαρύτατες ποινές προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας αναφορικά με τα τροχαία εγκλήματα που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουλίου, επιχειρώντας να αλλάξει το τοπίο στην απόδοση δικαιοσύνης και να βάλει τέλος στο πολυετές καθεστώς ατιμωρησίας που επικρατούσε στους δρόμους. Αν εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό του, έτσι όπως τουλάχιστον έκανα την πρώτη ανάγνωση, θεωρώ ότι θα κρούσει τον κόδωνα σε πολλούς και θα συμμορφωθούν. Εύχομαι και ελπίζω, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να μειωθούν όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα που γίνονται, ειδικά εδώ στο νησί μας. Εντάξει, δεν πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικα. Τώρα, αν είναι τόσο αυστηρός που θα φέρει άλλες συνέπειες, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι, αλλά το ότι πρέπει αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να τιμωρούνται, αυτό είναι γεγονός. Αυστηρές ποινές θεσπίζονται μεταξύ άλλων για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, όπως είναι η τοποθέτηση παρόδειων εμποδίων και για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της κατανάλωσης ίνοπνεύματος ή της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Και προβλέπονται ποινές κάθριξης έως 10 έτη σε περίπτωση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πάνω από 10 έτη για πρόκληση θανάτου και μέχρι ισόβια για πρόκληση μεγάλου αριθμού θανάτων. Δεν νομίζω να μειωθούν τα τροχαία με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο Έλληνας έχει μάθει έτσι. Οπότε πρέπει να, αυτό είναι παιδεία. Ανάλογος, αν ήταν πιωμένος, αν ήταν δεν ξέρω τι. Εκεί είναι, να πάει μέσα. Να πάει μέσα. Από 3 έτη και μετά προβλέπεται φυλάκιση και εκεί είναι που θεωρώ είναι το κρίσιμο σημείο, θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά ο καθένας. Αλλάζουν και δεν αλλάζουν κάποια πράγματα στην εγκατάλειψη όταν θα γίνει ένα τροχαίο ατύχημα. Πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνεται μια παράσυρση είτε ακόμα και θάνατος και οι οδηγοί φοβούνται και φεύγουν, που είναι πολύ λαθασμένη συμπεριφορά να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να μείνεις όντως και να σώσεις τη ζωή του συνανθρώπου σου. Με βάση τη νέα διαίρεση των πλημελημάτων σε ελαφριά και βαριά, όλες οι ποινές πάνω από 3 χρόνια θα εκτείονται κανονικά. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ούτε αναστολή ούτε εξαγορά. Αυτή είναι μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, όπου για ποινές φυλάκισης μέχρι 5 έτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ή και μεγαλύτερες για πολλαπλά πλημελήματα μπορούσε να δοθεί αναστολή ή και να εξαγοραστούν οι ποινές. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο νέος ποινικός κώδικας στα σημεία όπου προβλέπει βαρύτερες ποινές δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά, δηλαδή σε εγκλήματα που έχουν τελεστεί πριν την 1η Ιουλίου του έτους που διανύουμε. Δεν πιστεύω ότι η φυλάκιση βοηθάει και στην αλλαγή του ανθρώπου, μάλλον διαφωνώ με αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να έχει τη σωστή παιδεία και να καταλαβαίνει αυτά που κάνει και καλύτερα, ας πούμε, να έκανε κοινωνική εργασία, ας πούμε, θα ήταν πιο καλό. Πιστεύω ότι είναι σωστό. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο και ο οδηγός πρέπει να προσέχει πάρα πολύ προσεκτικός. Ευίωνο είναι το τοπίο στο μέτωπο των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, καθώς μετά από πολύμηνη καθυστέρηση οι εξετάσεις αναμένεται να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων υποψηφίων. Το σωματείο το δικό μας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η υπηρεσία και η περιφέρεια αύριο το πρωί έχουν μία συνάντηση προκειμένου να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε το πώς ακριβώς θα γίνουν οι εξετάσεις, πώς θα ξεκινήσουν, και εκτιμώ ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις πρώτες εξετάσεις.